Μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που έτρωγε, καθώς πνίγηκε από τροφή. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες στο χωριό Τεφέλη. Πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 47 ετών, η οποία έτρωγε στο σπίτι σκηνικού της προσώπου όταν σημειώθηκε το τραγικό συμβάν. Πνίγηκε από τροφή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Χάρακα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η σωρός της μεταφέρθηκε στο Παγνή για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Είναι κρίμα πάντως να φεύγουν άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Ο εγκέφαλος έχει περιθώρια να ανακάμψει πλήρως μετά από ασφυξία το πολύ 4 λεπτά. Οι θάνατοι υποπνιγμόνοι είναι σπάνιοι, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτης, Ανέστη Κιούλπαλη, ο οποίος αναφέρθηκε σε αντίστοιχα τραγικά περιστατικά. Εγώ θυμάμαι και ένα κοριτσάκι 18 χρονών που τον είχαμε νοσηλεύσει πριν 20-25 χρόνια και παίζησε ως φυτό για τουλάχιστον αυτά τα 20 χρόνια. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ζητήσαμε την πολύτιμη βοήθεια του γιατρού αναισθησιολόγου στο ΕΚΑΒ Κρήτης, Μάνου Λουμπάκη, ο οποίος μας έδειξε τους ειδικούς χειρισμούς που μπορούν να κάνουν δημότες σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ώστε οι συνάνθρωποι μας να γλιτώσουν το θάνατο. Βήξε, βήξε, βήξε! Βλέπουμε ότι βήχει, αλλά είναι αδύνατο να βγάλει τον βλωμό αυτό. Μνημονία αμέσως λοιπόν. Το σταματάμε λίγο έτσι πιο όρθιο και του δίνουμε 5 δυνατές όσεις. Με φορά προς τα πάνω, με δύναμη. Πέρα από τις προσπάθειες με τα 5 χτυπήματα ανάμεσα στις ομοπλάτες του θύματος με τη βάση της παλάμης, ο κύριος Λουμπάκης μας έδειξε και τη σωτηρία Λαβή Χέμλιχ, η οποία έχει σώσει αρκετές ζωές. Είναι να ενώσουμε τα χέρια μας και να πάμε πίσω από το άτομο αυτό, να τα βάλουμε στην ξυφοειδή απόφυση και να δώσουμε όσεις οθήσεις προς τα πίσω. Δυνατές οθήσεις προς τα πίσω. Εμείς σαν ΕΚΑΒ αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε Τετάρτη γίνονται μαθήματα πρώτων βοηθειών που διδάσκουμε το συγκεκριμένο γεγονός και πρέπει όλος ο κόσμος να περάσει από εκεί. Οι εικόνες ήταν χαρακτηριστικές το περασμένο Ιούλιο, οπότε υπάλληλος ταβέρνας στο Κολυμπάρι έσωσε τον πελάτη με τη Λαβή Χέμλιχ. Εικόνες που έκαναν το γύρο της Ελλάδας, όπως και αυτές σε ταβέρνα στο ενετικό λιμάνι, όταν ο ιδιοκτήτης σώσε με την ίδια Λαβή έναν τουρίστα.